Τώρα όμως θα πάμε στην Εύη Σπανού, η οποία Εύη Σπανού θα μας βάλει στο κλίμα μιας πρωταθλήτριάς μας. Σωστά. Της Άννας Ντοντουνάκη, ναι, με καταγωγή από τα Χανιά, η οποία στους Μεσογειακούς Αγώνες κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο βάθρο, στα 50 μέτρα πεταλούδα, κατακτώντας το χρυσό, ενώ γύρισε με άλλα δύο ασημένια μετάλλια. Το βίντεο που παρακολουθούμε είναι από το λογαριασμό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Twitter, όπου και ανέβασε τη χρυσή κούρσα της Άννας. Και νομίζω ότι πέρα από τις νίκες που έχει φέρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν ακόμα μια επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς που έχει κάνει συγκεκριμένη αθλήτρια και βεβαίως των κόπων της, οι οποίοι σταδιακά και πολύ σωστά ανταμείβονται. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε στην Άννα. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, βέβαια, έχουμε συνδεθεί. Μας έχει κάνει την τιμή, για να είμαι ακριβής, μας έχει κάνει την τιμή να την καλησπερίσουμε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε ξανά. Δική μας η χαρά, δική μας η τιμή, ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Πόσο όμορφο να επικοινωνούμε και πόσο όμορφο να μας μεταφέρεις και τα πρώτα συναισθήματά σου. Ευχαριστώ πολύ και για τα συγχαρητήρια. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια περίοδος αρκετά φορτωμένη. Δεν έχω προλάβει να πω την αλήθεια, να το σκεφτώ ιδιαίτερα όλο αυτό, γιατί έχει προηγηθεί το παγκόσμιο, ήταν μετά η Μεσογειακή, λείπω σχεδόν 3 εβδομάδες και νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένη από το πώς πήγαν οι τελευταίοι αγώνες, δεδομένου ότι έχω κλείσει ένα σερί συνεχόμενων αγώνων από πέρυσι. Οπότε νομίζω ότι δεδομένων των συστικών ήταν αρκετά καλά και χαίρομαι πάρα πολύ και για τα μετάλλια, εννοείται. Άννα, γύρισες με ένα χρυσό κρεμασμένο στο λαιμό σου και 2 ασημένια. Πώς έχεις νιώσει εκπροσωπώντας την Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες για ακόμα μία φορά και κατακτώντας και ανεβαίνοντας στο βάθρο? Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενη. Στους προηγούμενους Μεσογειακούς δεν είχα καταφέρει να πάρω το χρυσό. Είχα καταφέρει να κερδίσω 2 χάλκινα. Και σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη φορά μπόρεσα να πάρω και μάλιστα και σε ένα αγώνισμα που δεν το συνηθίζω, το 50 ήπιο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που το κατάφερα αυτό και γενικά χαίρομαι που σαν κολύμβηση όλοι μας καταφέραμε να φέρουμε πολλά μετάλλια για την Ελλάδα. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχεις καταγράψει πολλές συμμετοχές σε αγώνες, οπότε δεν έχεις βρει και χρόνο να ξεκουραστείς και ίσως να ανακτήσεις δυνάμεις. Οπότε αυτά τα μετάλλια μπορεί να έχουν και λίγη περισσότερη σημασία για σένα. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί αρκετά. Δεν έχω προλάβει να ξεκουραστώ μετά την Ολυμπιάδα, που συνήθως είχαμε ένα διάστημα λίγο πιο χαμηλών ρυθμών. Δεν είχα αυτή τη δυνατότητα φέτος. Δεν έχω προλάβει να σταματήσω καθόλου. Και έχω μια κούραση και ψυχολογική και σωματική. Οπότε είναι αλήθεια ότι το κάνω ακόμη πιο σημαντικό το ότι μπόρεσα να καταφέρω να πετύχω. Και βέβαια, θα σε ξαναρωτήσω, πάλι τα έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από την εκπομπή, το μήνυμα το οποίο πρέπει να λάβει ένα παιδί, ένας νέος αθλητής μέσα από τις επιτυχίες σου, ποιο είναι? Από τη στιγμή που, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, χωρίς δυνατή προπόνηση και πίστη και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και καθημερινή σκληρή προπόνηση, δεν μπορεί κάποιος να πετύχει αυτό το οποίο έχει θέσει. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, νομίζω, από όλα αυτά τα χρόνια είναι αρχικά πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε στόχους στη ζωή μας. Τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση νιώθω ότι τις δίνουν νόημα και πόσο πειθαρχία, προσήλωση και αγάπη προς αυτό που κάνουμε χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια για να τους πετύχουμε. Αυτό και επιμονή, υπομονή, να μην τα παρατάμε, όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό σε συνδυασμό με το να πιστεύουμε στον εαυτό μας αυτό. Και βέβαια αυτή η επιτυχία, όπως και οι προηγούμενες, έρχονται σε μία περίοδο δύσκολη όπως είναι η πανδημία. Πολλά τα εμπόδια, φαντάζομαι, και στο κομμάτι των προπονήσεων και στο ψυχολογικό κομμάτι με την καθημερινή επιβάρυνση. Έτσι δεν είναι? Τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αυτό που νομίζω συνεχίζει να μας επηρεάζει και το κάνει δύσκολο είναι ο φόβος να μην κολλήσεις, που παρότι έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει καραντίνα, οπότε αν κολλήσεις δεν μπορείς να συμμετέχεις στους αγώνες.
δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Όλο αυτό το άγχος παραμένει και εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο και ψυχοφθόρτη. Ο επόμενος στόχος, αν από εδώ και πέρα, ποιος είναι? Θα ξεκουραστείς τουλάχιστον τον Αύγουστο? Πολύ θα το ήθελα, όλοι αυτό με ρωτάνε, αλλά παρά ήταν γεμάτη φέτος χρονιά και έχουμε τώρα σε μια εβδομάδα έχουμε το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο, και μέσα Αυγούστου έχουμε το Πανευρωπαϊκό, που είναι και ο βασικός μου στόχος για φέτος, οπότε έχω ακόμα για τις διακοπές. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε με πολύ μεγάλη χαρά. Το μήνυμα το οποίο στέλνει στα μικρά παιδιά, στη νέα γενιά, είναι πολύ σημαντικό. Εκεί εστιάζω εγώ. Και οι επιτυχίες και ο δρόμος είναι ανοιχτός για παρόμοια επιτεύγματα. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Λοιπόν,